Από τα πιο όμορφα χείλια, ενδεχομένως από τα πιο όμορφα πόδια θα λέγαμε, θα μπορούσε να λέει το συγκεκριμένο τραγούδι σε μια θάλασσα, ένα καλοκαίρι, μια Κυριακή. Ποια Κυριακή? Ποιος θα περίμενε πως θα ήταν Κυριακή? Που είναι πάντα μια γιορτή. Εδώ είμαστε, Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Σε όλους τους φίλους, τις φίλες, τους Κυριάκους, τις Κυριακές ενδεχομένως που μπορούν να ακούνε την σημερινή εκπομπή. Τι είναι, σήμερα? Μέχρι τις 7 μέσα πάμε παρέα. Όχι. Α. Λοιπόν, στην δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας, μια Κυριακή, ποια Κυριακή? Δεν έχω καταλάβει τι, τι γίνεται, Νίκο. Στα 43 λεπτά. Να είμαι ενημερωμένος, παρακαλώ, για την εκπομπή μου. 6, τη δική μου την εκπομπή. Μόνο, φίλε. Ναι, γιατί μπαίνει. Την γιατί μου είπες να το βάλω, λες. Γιατί μπαίνει. Δεν ξέρω, αλλά δεν με ενημέρωσες. Ποιο μπαίνει? Γιατί μπήκε αυτό το τραγούδι σήμερα? Λοιπόν, ήρθε η ώρα σήμερα να ασχοληθούμε με το φλέγον ζήτημα των ημερών, με το οποίο δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε χθες. Και από ό,τι βλέπω το τηλεφωνικό κέντρο, όπως με ενημερώνει η χολήπτηση, δεν θα προλάβουμε να ασχοληθούμε ούτε σήμερα. Ναι. Το οποίο είναι το Big Brother, φυσικά. Αφού βγήκαν όλοι πριν, ρε. Δεν βγήκαν να δικήσουν πριν. Υπάρχει λαός, ρε, Νίκο, τώρα εδώ πέρα. Θέλουν να βγαίνουν. Αυτοί πάντως πριν, ναι, σε αυτό που παρακολούθησε στο My Star, ναι, Rocks, που είχε ντυθεί άλλη κάπως και είχε να κάνει κάποια δήλωση, ναι, με αφορμή όσα πέρασε η Τούνη, με το βίντεο το οποίο έγινε γνωστό. Αυτή εδώ πέρα, η Σοφιάνα Σπίνουλα, αυτή εδώ πέρα, ναι, όταν τη ρώτησαν, είπε, δεν με ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει. Έτσι απάντησε αυτό το ύφος. Είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Κατερίνα και την πέσανε και η Χριστοπούλου και ο Χριστόπουλος που σέβομαι φουλ. Χριστόπουλος. Ναι, Χριστόπουλος και Χριστόπουλος, σωστά. Ο Χριστόπουλος φύγηκε. Ναι, επέστρεψε. Βέβαια. Μ' αρέσει πολύ αυτός. Αυτός δεν τα έχει με την παντρεμένος, με την Ανίτα Μπράντα. Ανίτα Μπράντα, πώς λέει. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Εγώ στην αρχή τον είχα περάσει λίγο από την άλλη πλευρά, αλλά μου είπαν ότι είναι πολύ δυνατός. Ξεφτυλίστηκα. Ας πετάξουμε τους δημοσιογραφικούς μας μανδύες. Έλα, Νίκο. Και ας πάμε στο ποιο? Στην ώρα της χαράς, στην ώρα του παιδιού. Ναι, ναι. Πάμε να πάρουμε τον πρωτοφύλλο. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Καλημέρα δύσκολα. Καλησπέρα, ναι. Καταρχήν, προηγουμένως μπήκαν οι φίλοι που βάζαν 60 στα πούλμα τους, όλοι αναστηθήκαν και ήταν κοντά αυτοία. Τέλος πάντων. Μοσχοβίτη, παρακαλώ. Πάμε Πανιόνιο στο μπάσκετ, προημιτελικά, περνάμε Πανιόνιο, ναι, και αντιμετωπίζουμε Ηρακλή Ιωαννόφιο. Όχι. Μετά με Χαρίλο Τρικούπη η Λάρισα, ναι, μάλλον, ναι, Λάρισα. Και μετά, και μετά Ιωαννόφιο, αν περάσεις τη Λάρισα. Ένα αυτό, αν περάσω, ναι. Δεύτερον, με έχει πιάσει από χθες, δεν κρύβω να το απολογίσω, κρύος υδρότας. Γιατί? Πιο μεγάλη εμπιστοσύνη είχα το να περάσω την Νάπολη. Με το 1-0, με Αλεμάο, Κρύπα, Αντινάπολη, ναι, Φεράρα, τέλος πάντων. Ναι. Δεν ξέρω, η Άβρα, ας πούμε, αλλά αρχίζω και ξύνω το... Το λιχνάρι. Το λιχνάρι, ναι. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, ναι, γιατί εδώ και 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι ο χαμένος της υπόθεσης μεταξύ του πολέμου Ρωσουκρανικό. Και κάτι γίνεται, τέλος πάντων, δεν μπορούν να παίξουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους και την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και πάντα ο ΠΑΟΚ είναι στη μέση και πέρσι έγινε το ίδιο. Σκληρώσεις. Ναι, και πέρσι έγινε το ίδιο. Και πέρσι έγινε το ίδιο και φέτος έγινε, ναι, το ίδιο. Ναι. Επίσης, αν ήμουν ο παδός του Ολυμπιακού, μόνος μου, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τι κλήρωση, τι μαγικά κάνουν, φίλε, δηλαδή... ούτε καν μια δυτική. Τι να πω, δηλαδή με Ομόνια και Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή, τι να πω, είναι να σου φέγει το σκάλπ. Τι να σου πω. Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή πώς φτάσαμε στο εδώ, σημείο χθες, να παίξουμε αυτό. Χθες είπε κάτι ο Κυριάκος Κυριάκος κάπου που τον άκουγα και είχε μεγάλο δίκιο. Πέρσι, άντε πες φέτος, ήταν 3. Δηλαδή, ήταν 33% πιθανότητα να πετύχει το πιο δύσκολο. Πέρσι με τον Άγιαξ ήταν 5 και ο Άγιαξ ήταν το πιο δύσκολο. Δηλαδή, ήταν 20% πιθανότητα. Και πάλι σου κάθε εσένα. Ο Άγιαξ. Ναι, φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων. Ψηλέ μου, τα είπαμε. Επίσης, για να πετύχει μου έκανε ένα τελείω. Πρέπει να περάσει μεγάλα εμπόδια. Ναι, εννοείται. Είμαι φαν αυτή. Δηλαδή, λιμό είναι αυτό που λέω ουσιαστικά. Είναι σαν να νερό τον εαυτό μου που λέω. Καμία ομάδα δεν δικαιούται να πάρει κύπελλο Ελλάδος χωρίς να έχει αποκλείσει τουλάχιστον σε διπλά παιχνίδια μια αθηναϊκή μεγάλη ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά θα αυτό αναιρεθώ αν δεν κάνω μια υπέρα. Αλλά τουλάχιστον λίγο πιο λάγκες μπορούσε, ρε φίλε. Πάω 7 χρόνια. Δεν είναι να πω ότι είσαι όφαρδος μια φορά. Ναι. Εδώ έχει παίξει και η Κουτσιμαρία έστω μια φορά. Δηλαδή φαντάσου η Λέγκια Βαρσοβίας όταν έπαιξε ο Πρίγιοβιτς ήταν ο Μαδάρα και βλέπεις που κατάντησε τώρα.
Και ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Ταρίφας ο Τάκης, ότι χτυπούσαν θηρεοτηλέφωνα, λέει, ο Βρύος της Αγοράκης εκείνη την περίοδο. Στα... τις ερασιτέχνες εννοούσε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μια διευκρίνηση, δηλαδή. Εντάξει, σε ένα πόλεμο ανταγωνισμού, δηλαδή να πάρεις παίκτη από εδώ, να πάρεις φυσικά και το όφελος της ομάδας σου. Είναι εκτός μην χρησιμοποιείς αφέμητα μέσα, όλα μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Και βλέπεις στον Παναθηναϊκό πάνω να την ξεκλήρεις την ομάδα που εγώ τον Γιώργο Τεδόν τον έχω συμπάθεια. Γιατί τουλάχιστον το παιδί είναι σταυροκουβλητάκι, δηλαδή ο παδός του πάω και ένα πιτσιρικάς. Τώρα μετά το γύρισε γιατί έφαγε το κρίμα στο Πορπαγκάς. Εντάξει, στραβώνω και εγώ θα στραβώνω. Εντάξει, να το πω έτσι όμως. Αυτά παιδιά καλή κουμπίδα. Να σε καλά, σου φιλά, σε καλά. Στον επόμενο. Ξεκίνησε δυναμικά με το καλημέρα δηλαδή. Καλημέρα. Είχαμε, καλησπέρα, καληνύχτα. Ακριβώς, πάμε στον επόμενο. Ναι. Φιλιά, ναι. Καλησπέρα. Έλα, κλεωμένη, έλα. Λοιπόν. Από την προηγούμενη εκπομπή με εκνεύρισε κάποιος. Ποιος, κλεωμένη μου, ποιος. Πήρα να μιλήσω με τον Χρύσανθο και ακούω έναν τενεκέ μιλάει επί 20 λεπτά. Όχι, παιδιά, χαρακτηρισμού. Μην χαρακτηρίζει. Δεν θα χαρακτηρίζει. Πώς να τον χαρακτηρίσω. Όταν τον λέει. Να μην τον χαρακτηρίζει. Πες, μιλούσε 20 λεπτά. Τώρα, αυτό πες. Όταν τον λέει. Πάμε παρακάτω. Μην βάζει όταν κόκκινη. Τον λέει ναι. Ο Χρύσανθος. Μιλάει επί 10 λεπτά. Τον λέει ο Χρύσανθος. Συντόμε, δεν τελείωνε γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Και συνεχίζει σαν να μην ακούει τίποτα. Εντάξει, δεν λέει τα δικά του. Και στο κεφάλι τι έχει αυτός. Μυαλό έχει ή πατάτες γιαχνί έχει. Μη χαρακτηρίζεται. Εδώ πέρα δύο κουβέντες να πεις ρε. Οι διακοπές έχουν κανόνες. Σωστό, έχεις δίκιο και ο κανόνας είναι να συντομεύεται για τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξέφυγε λίγο παραπάνω στην ώρα, αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουμε και μου έκανε αναδρομή από το 21. Επειδή πιάσαμε κουβέντα για τους μικρούς γι' αυτό. Παίρνουμε οι μικροί θα έχουν το κεφάλι στο μυαλό, το μυαλό στο κεφάλι. Α, μπράβο. Έτσι. Τα λες ωραία. Πάνω. Και όποιος αξίζει θα μπει μέσα και θα τρώει τα σίδερα. Για το κάτω κεφάλι. Δεν χαρίζεται σε κανέναν ο Ένινγκ. Έτσι. Έχουμε μπροστά ευρωπαϊκά μάτς με αυτή την Ουκρανέζικα να την κερδίσεις με σοβαρότητα. Την Κόλος. Και μετά πας με τη Ριέκα. Έτσι. Έτσι. Η Ριέκα είναι θετικό που παίζουμε έξω. Γιατί θα ανοιχτεί. Μέσα στο Χαριλάου θα ήταν κρεμασμένη κάτω τα δοκάρια. Εκτός έδρας θα ανοιχτεί, ο Άρης θα βρει χώρο. Καλή ομάδα, Ριέκα. Πέντε πράγματα λες και τελειώνεις. Όχι 7 ώρες. Να σου λένε κλείσε. Ναι, να σου λένε κλείσε γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Και εσύ να συνεχίσεις και να είσαι εκτός θέματος. Πες αυτά που θέλεις, ρε. Άστο τον άλλο. Τελειωμένη στο μπάσκετ, χαμός γίνεται. Στο μπάσκετ έρχεται ο Σούλερ. Έτσι. Έρχεται ο Τσάλμερς. Δεν... Ο Τσάλμερς, έτσι. Ναι. Και ο Ντεκόζη. Τραγκίσιβιτς, Μιλόσιβιτς. Θα χτυπήσουμε τριάδα. Ποια τριάδα. Με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ διεκδικούμε τίτλο φέτος. Πρωτάθλημα, ε. Στο κύπελο με τον Ιωνικό τρένο θα πάμε και εκεί. Το μόνο που δεν είδαμε θετικό μάτι είναι αυτός ο Χαριτόπουλος, λέει. Ναι. Τι να τον κάνεις τον Χαριτόπουλο, περί τι μεταγραφή είναι. Έχεις Δραγκίσεβιτς, Μιλόσεβιτς, Σλαφτσάκη και Κουζέλογλου. Τον Χαριτόπουλο τι να τον κάνεις. Χρήσιμος Έλληνας παίκτης. Βρε τι χρήσιμος είναι, εγώ πιο χρήσιμος είμαι άμα βγάλω δελτίο τώρα. Κάνεις λάθος, είναι χρήσιμος, θα τους χρειαστείς και αυτούς και άμα περάσουν για 2-3 μήνες, 4. Εκεί μετά το μέσο τη σεζόν, Ενίκο, οι Έλληνες, τα παλικάρια. Το θέμα θα βάλουν πλάτη, είναι πώς θα τελειώσει η σεζόν. Γιατί ό,τι αρχίζει ωραίο. Χρειάζονται αυτοί. Τελειώνει με πόνο. Χρειάζονται. Κρυαμμένες καρδιές το ξέρουν. Χρειάζονται αυτοί όλοι. Να κλείσω για να πάρουν και οι υπόλοιποι. Ναι, σωστά. Μπράβο, ρε κλεωμένοι. Έσυνο στου υπόλοιπου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, κλεωμένοι. Δεν έχει κανέναν. 2-3, 10, 27 και 3 οκτάρια. Άρης Ιωνικός και μετά με Κολοσσό Ροδού. Μάλλον. Μάλλον, ναι. Παίζει μια ομάδα της Α2, αν δεν περάσει, που δεν νομίζω να περάσει. Άρης Κολοσσός Ρόδου θα είναι μετά. Κολοσσός Ρόδου. Όχι, Άρης Κολοσσός στο παλέ. Ναι. Αν είναι με ομάδα Α2, είναι εκτός. Έτσι, σχέση κλειστά θα είναι εκεί, οπότε τι σημασία έχει. Καλά, έχει μια μικρή σημασία, όπως και να το κάνουμε. 2, 3, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια βασικά. Όχι, μέχρι τις 7, μην καλείτε. Σου έρθουμε το Big Brother. Πες εσύ που έχεις παρακολουθήσει, καταρχάς, να σου πω ότι χθες μου έβαλες την πρίζα. Ναι. Γύρισα από εδώ όταν έφυγα, είχα δουλειά και. Όπα. Λέω σε κάποια φάση την καλή ώρα, εσύ βάλε λέω, λίγο να δούμε αν ξεκίνησε στο Sky. 9.30 ώρα είχε κάτι άλλο. Ελίφ, ξέρω εγώ πώς θα λένε, ένα Τούρκο. Ελίφ. 10 η ώρα μετά είχε κάτι άλλο.
Σε κάποια φάση κάποιο πήγε, κοιμήθηκε, το είχε το αφημένο εκεί, κοιτάω μια έτσι, βλέπω Big Brother. Μην καλείτε μετά τις 7 πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Νίκο. Τι. Πάμε πολύ σοβαρά πρόβλημα να ασχοληθούμε, φίλε, και εμείς ασχολούμαστε με το Big Brother. Πέφτουμε στην παγίδα. Λες, ε. Ακριβώς. Να δώσω γραμμές δηλαδή. Όχι. Α. Να ασχοληθούμε και να πέσουμε στην παγίδα, αυτό θέλω. Να πούμε και εμείς τη λακία μας. Λένε όλοι, εμείς γιατί δεν την πούμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Απλά είναι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και ο κόσμος αποχαυνώνεται με τον Big Brother. Ωραία. Χριστίνα Ορφανίδου, είμαστε όλοι φαν, στηρίζουμε. Έτσι. Εννοείται. Χθες μπήκε να κάνει μια βουτιά στην πισίνα, είναι εκεί που πρόλαβα να δω. Του περιβάλλοντός μας. Ναι, μπήκε το κορίτσι να κάνει μια βουτιά στην πισίνα, φόρεσε το μακιουδάκι της, πολύ ωραία. Έγινε εκεί πέρα. Εμφανίστηκε, όπως το λέει ο Ζαγόρας, ο Γιώργος Μπαλογιάννης. Εντάξει, εγώ ήταν στη. Εγώ την αδελφή της ξέρω. Οκ. Okay, ναι. Okay. Βλέπω ότι γίνεται μεγάλο πανηγύρι με το Θέμη Κόρν, τον γκέι ακτιβιστή, ο οποίος είναι γνωστή μορφή στα ελληνικά social media. Ναι, ρε φίλε, μιλάω για το Big Brother. Τι νομίζεις. Τι νομίζεις, ρε φίλε, όχι, δεν θέλω να μιλήσω για το Big Brother. Δεν είναι, είμαστε εκτός τόπου. Να τις δώσω. Τι εννοείς. Είναι λίγο πιο σαφής. Τις γραμμές. Ναι. Και δεν τις δίνεις. Ορίστε. Περίμενε. Στον επόμενο. Ναι, ναι, άντε, ναι, χολυπτή, ναι, δώσε, ναι, πάμε. Άντε, ναι, χολυπτή, ναι. Παιδιά. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Ορίστε. Εσείς είστε, ναι. Έλα να σας ακούσω λίγο τώρα. Τώρα με ακούτε? Καμπάνα. Πάρα πολύ καλά σας ακούμε. Εσύ το θέμα να μας ακούς. Ωραία. Εντάξει. Πάμε. Εγώ είμαι σε ταξίδι γι' αυτό. Α, ωραία. Σε ταξίδι, λοιπόν, ή σε ταξίδι. Σε ταξίδι, σε αμάξι. Α, ωραία. Πού κατευθύνεστε? Λοιπόν. Όπου θέλουμε, ρε. Ξέρες. Ξέρες. Ωραία. Ξέρες. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είχε πει ο Χρήσανδος πριν. Ναι. Ότι ο πρώτος αγώνας στο Europa League, αυτό που δίνουμε τώρα, τα έσοδα θα είναι 260.000 με αυτούς που παίζουμε τους Ουκρανούς. Τα είπαμε. Ναι, εάν περάσεις είναι 280 και στο τρίτο, στα play-off είναι 300 η συμμετοχή. Ναι. Δηλαδή 300, 280 και 260 ναι. Τώρα. Δεύτερον, κάτι άλλο. Εγώ είμαι με τον Κλεωμένη, σε ό,τι και να πει. Καλά. Είμαι φαν Κλεωμένη. Και εμείς. Εννοείται. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Κλεωμένη, γράτα γερά. Για μένα. Δεν, τα είπες πολύ καλά. Μετά από εκείνο για το Σόουζα τον Van Dijk, που είπε πριν όντως λίγο καιρό, χθες αυτό το ότι είμαι ρεαλιστής, νομίζω ότι ήρθε και με. Εκεί λύγησα λίγο, ναι. Ναι. Ήταν το δεύτερο καλύτερο μετά τον Van Dijk που, ναι, 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 που είναι. Ο Σόουζα που είναι καλύτερο του Van Dijk. Λοιπόν. Ναι. Τώρα να πούμε κάποια πράγματα. Τι διαφορά βλέπεις στον τρόπο παιχνιδιού του Άρη? Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η μεταγραφή του Τζέκο. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός, με μεγάλο δρασκελισμό αν έχει δει κάποιος στο βήμα του, πολύ γρήγορος. Είναι πιο γρήγορος από τον Σάσα. Και θα έλεγα ότι είναι και πιο τεχνίτης. Από τον Σάσα, όχι, δεν είναι, θα έλεγα. Αλλά είναι, φίλε μου, είναι και είναι και πιο δυνατός από τον Σάσα. Καλός, είναι ένας παίχτης που φαίνεται να ταιριάζει πολύ στο ρόλο του μονού χαφ που θες να έχεις στην ομάδα φέτος. Θα τον δεις, φίλε μου. Είναι πιο δυνατός από τον Σάσα. Οι αδυναμίες του Σάσα φαίνονται από την ώρα που ήρθε ο Τζέκο στην ομάδα. Ναι. Τριάδα των χαφ δεν την έχουμε δει ολοκληρωμένη γιατί λείπει ο μαέστρος από μέσα, είπαμε έτσι. Ο Ματίγια. Ναι. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα στόπερ, ναι, όσον αφορά παιδιά τα στόπερ είναι από ό,τι είδατε στο δεύτερο ημίχρον τεράστιο το κενό στο αριστερό στόπερ του Άρη μας, στον κύριο Γιώργο. Δηλαδή. Δεν μιλάμε για τον Τάκτο, ο Τάκτο παιδιά είναι στο δεύτερο ημίχρονο είπα, παιχταράς είναι ο Τάκτο, είναι το καλύτερο στόπερ που έχεις ποτέ ο Τάκτο, έχει κάτω μπάλα ψηλά μακριά παντού. Άνθρωπος που έχει παίξει εθνική Κροατίας μια συμμετοχή είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε για τον Τάκτοβιτς. Στο Δελιζής αναφέρεις. Αλλά πώς παίζαμε με βασικό, με αυτό που παίζαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ. Είδες πάλι τη διαφορά έτσι όταν παίρνεις ένα ποιοτικό παίχτη, πώς φαίνεται ο άλλος. Παιδιά, μην ισοπεδώνουμε τώρα. Λοιπόν, μην χρειαζόμαστε, δεν κρίνω, δεν κρίνω τίποτα. Μια χαρά. Το Δέλη έβαλε πλάτη στα δεν ισοπεδώνω τίποτα, αδερφέ. Μια χαρά στάθηκε ο Δέλη πέρυσι. Δεν ισοπεδώνω τίποτα, αλλά είναι μέχρι ενό σημείο. Νίκο, μέχρι ενό σημείο, αδερφέ. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, θέλω να σου πω, και οπωσδήποτε 100% πρέπει να πάρει στόπερ που να παίξει βασικός. Θα πάρεις ένα. Δεξί στόπερ. Όχι, για κάτσε, ο Ρος τι θα κάνει.
Αυτό σου λέω τόση ώρα. Να φας το ρόστερ. Ότι εσύ πρέπει να πάρεις δεξί στόπερ ακριβώς. Θα πάρεις δεξί, που να παίξει βασικός. Θα πάρεις δεξί στόπερ, αλλά δεν θα είναι για βασικός νομίζω. Αν, αν πάρεις πορεία, δεξί στόπερ που να είναι το πεταματού, να μην πάρεις. Δεν θα τον πεταματού, θα δούμε. Αυτό ακριβώς. Να χτυπηθεί δηλαδή, θέλω να σου πω με τον Ρόουζ. Να χτυπηθεί και με αυτόν. Δεν βιάζεσαι για τα στόπερ. Να είσαι καλά γιατί έχουμε άλλους δύο. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, όσο πιο σύντομα παιδιά μπορείτε για να πάμε και στο break. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι γίνεστε, καλά. Καλά, καλά είστε, okay. Καλά είστε. Όλα καλά. Okay, όλα παιδιά, παιδιά, έχω μπερδευτεί στη μέρα, βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Παρακαλώ. Για πάμε, για πάμε. Ρε παιδιά, πόσους ναι. αντιπάλους πρέπει να αποκλείσει κάθε ελληνική ομάδα για να φτάσει στο ομίλιο. Και εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Δηλαδή, λοιπόν, εγώ νόμιζα, ότι ο Άρης, μπαίνει τρίτο προγραμματικό. Δεν ήξερα ότι είναι δεύτερο. Λοιπόν, ο Άρης ναι, παίζει με την ναι, Κόλος Βαβαλίκα. Γι' αυτό έχουμε, μισό λεπτό, γι' αυτό έχουμε μπερδευτεί, ναι. δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι. Να αποκλείσει αυτό, να αποκλείσει το άλλο, να πει πώς και σου βγάζει και ζευγάρια πιθανούς αντιπάλους, δηλαδή ναι. παίζει η Γρανάδα με τη Τέουτα λέει, παίζει, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τους γλίτωσε αυτούς. Ένα μυαλό είναι αυτό. Εντάξει, είναι λίγο πέρα. Για να μην μας μπερδέψετε, ένα πράγμα θέλω να ξέρω. Βγάλτε έξω play-off, πληθωρίες, πράγματα. Αυτό που θέλω να μάθω είναι. Πόσους αντιπάλους πρέπει να αποκλείσει κάθε ελληνική ομάδα για να φτάσει στο μήνυμα. Τρεις ο Άρης. Τρεις όφη. Δύο η ΑΕΚ. Δύο η ΑΕΚ, ναι. Δύο Ολυμπιακός. Δύο ή έναν. Ποιος το η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Α, μπορεί και έναν. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι play-off έναν. Και ο ΠΑΟΚ άλλους δύο. Ναι. ναι, αυτά. Συνολικά τρεις ο ΠΑΟΚ. Άλλους δύο. Ναι. Άρα δηλαδή ο Άρης και ο Όφη πρέπει να αποκλείσουν τρεις ομάδες για να φτάσουν στα, στο ομίλου. Έτσι, ναι. Σωστά. Με τη λεπτομέρεια βέβαια. Περίμενε λίγο. Τρεχαγυρεβόπουλου. Περίμενε, καλά, εντάξει, καλά. Δεν σου είπα την εύκολα. Όχι, ρε, ένα μάτσι είναι, εντάξει. Είναι και ένα παιχνίδι. Ένα μάτσι είναι. Απλά η λεπτομέρεια νομίζω ότι τα play-off του Champions League είναι διπλά παιχνίδια. Ναι, σωστά. Ενώ του Europa League είναι μονά. Europa πάλι ένα είναι. Νομίζω μονά είναι, ναι. Άρα η ΡΙΕΚΑ που κληρώθηκε ο Άρης δεν είναι τα play-off. Όχι, είναι ο τρίτος πραγματικός, αν περάσει την Κόλος Κοβαλίβκα. Και μετά τη ΡΕΚΑ ποιο θα την αντιμετωπίσει. Δεν έχει βγει ακόμα. Τον που λέει η ερώτηση σήμερα. Ναι, δεν έχουμε ακόμα. Δεν, έχουμε ακόμα. Δεν υπάρχει ακόμα δηλαδή ούτε για τον Όφη ούτε για την ΑΕΚ. Όχι, όχι, όχι. Για κανέναν. Αυτό έχουμε, σήμερα έχουμε καταμπερδευτεί. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ποια είναι τα play-off. Ποιο πόσους. Δηλαδή εγώ ας πούμε όταν άκουσα ότι Όφη υπάρχει ενδεχόμενο να παίξει και με τη Βίλεμ εδώ της ομάδας. Στην επόμενη φάση. Στον τρίτο πραγματικό. Ναι. Με τη Βίλεμ, ναι. Λέω τι γίνεται, δηλαδή πώς αποκλείουμε και ο Μίλος δεν βλέπουμε, λέω τι γίνεται ρε παιδί, πώς πρέπει να αποκλείσουμε. Γι' αυτό ο Νίκος θες τοποθετήθηκε, Γιώργο μου, και είπε ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι με όλες τις ελληνικές ομάδες. Θα χαρώ δηλαδή ο ΠΑΟΚ να περάσει την Μπενφίκα. Δεν είπα θα χαρώ. Έτσι είπες. Δεν είπα θα χαρώ. Θα είμαι με τον ΠΑΟΚ, είπες. Δεν είπα θα είμαι με τον ΠΑΟΚ. Δεν βάζω λόγια στο στόμα μου. Ρε. Έτσι είπες. Δεν είπα αυτό. Και εσύ και ο άλλος που βγήκε. Για η άλλη αγγελικούλα που μας είπε, μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ. Και θα είναι λοιπόν με τον ΠΑΟΚ όλοι αυτοί οι φίλοι μας στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, γιατί πρέπει επιτέλους να γυρίσουμε να είναι όλες οι ομάδες στους ομίλους. Έλα τώρα να μην υποκρινόμαστε. Όχι, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Κανένας δεν είναι με κανέναν. Και εγώ αυτές τις ερωτήσεις. Να άκου να σου πω κάτι για να μην λέμε τώρα χαζά. Ναι. Και εγώ αυτές τις ερωτήσεις τις κάνω για να δω ότι υπάρχει ασφάλεια ότι θα αποκλειστούν οι υπόλοιποι εκτός από εμάς. Όχι, δεν το γι' αυτό ρωτάω. Το κατάλαβες. Δηλαδή μην λέμε τώρα χαζά. Εγώ λέω την αλήθεια. Τώρα αν ο καθένας βγαίνει και μας το παίζει τώρα, βάζει παπηλιόν και λέει άχαλη οι ελληνικές ομάδες καλέ να προκλήσουν. Γιώργο, φτάσαμε στο σημείο 0. Και αυτό είναι το πρώτο. Ναι, φτάσαμε στο σημείο 0, ναι. Τώρα φτάσαμε στο σημείο 0. Ναι. Φτάσαμε, ας μην φτάναμε και ας κάναμε προλόγια. Τώρα φτάσαμε. Είναι αργά. Μπας και το σώμα θα πέσει. Μπας και φτάσουμε πάλι σε ένα καλό σημείο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο καθένας, κοίταξε. Το, και με αυτό κλείνω. Για να φτάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο όπως το θέλουμε, ο καθένας θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο δυνατό με την ομάδα του για να κερδίζει και η Ελλάδα βαθμούς. Τέλος. Και αυτό είναι μια ωραία να τοποθέτηση. Να ευχόμαστε για την ομάδα μας το καλύτερο και να ευχόμαστε για τους αντιπάλους και χειρότερα. Α, αυτό τέλος. Δεν είναι ωραία τοποθέτηση. Ωραία. Λοιπόν. Να σε καλά, Τζόρτζ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι. Περίμενε και ώρα, ναι. Είδες που εγώ περίμενα πάρα πολύ. Θα συντομεύσεις. Ναι. Τι, γιατί ήσουν ναι, πριν. Λοιπόν, αν δεν συμπαθούσα τον Κλεωμένη, ναι. θα του έλεγα θα ρίχνα κατάρα στο ρουβά να πούμε. Oh, yeah. Αλλά το συμπαθώ να πούμε και ναι. ας λέει ό,τι θέλει. Ναι. Όσον αφορά, εγώ το πήρα προσωπικό τώρα για ένα μπάρμπα που βγήκε μετά από μένα, ρε παιδί. Ναι. Που είπε ότι έχουμε βγάζουμε πίκρα, λέει, για το παιδί μας. Μπάρμπα, το παιδί μου έφυγε μόνος του και τον παρακαλούσα να μείνει στον Άρη. Και από μόνος επιλογή έκανε. Επιλογή έκανε. Τον παρακαλούσε και ο Σεμερτζίδης και ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ Άρη.
Τον παρακαλούσα να μείνει. Επιλογή έκανε και έφυγε. Αλλά δεν μας κάθισε ο Γιώρης να πούμε. Ο άνθρωπος συγχωρέθηκε. Αλλιώς θα ήταν, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήθελε λίγη γουρούνα. Αυτά αυτό ήθελα να πω. Έγινε. Και τίποτα άλλο. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Λίγη γουρούνα με τους κολλητούς του. Έτσι. Κοίτα όλα τα λεφτά. Να αποβάλεις τη γουρούνα. Λοιπόν, η γουρούνα ήταν η φίλη. Το παρεάκι. Η δυνατή. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε θα ασχοληθούμε επιτέλους με το θέμα των νερών. Δεν νομίζω. Θα μας αφήσουνε, δεν θα μας αφήσουν, δεν ξέρω. Με το Big Brother Break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεν χρονοτριβούμε. Αθλητικός Λίμπερ 107,4. Όπως έστειλε και ο φίλος ο Γιώργος μήνυμα, αφήστε τώρα την μπάλα και ασχοληθείτε με το Big Brother. Λέει. Τώρα φτάνει, λέει, εντάξει. Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να υλοποιούμε τις επιθυμίες των αγροτών. 13.000 υποψήφοι, 17 παίχτες, ένα σπίτι, 15 εβδομάδες, ένας νικητής. Ένας γνωστός μου ήταν υποψήφιος, αλλά δεν τον πήρανε. Δεν προχώρησε. Τα βιογραφικά των παικτώνε. Ο Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλό χλέρινο κι αυτός. Είναι 31 ετών, κατάγεται την Κρήτη και είναι bartender. Σπούδασε μηχανολογία στο Λονδίνο. Ο Καραγιοζάκος ήταν λίγο αυτός. Αλλά δεν ήθελε να το ακολουθήσει. Γιατί στην Κρήτη έχει πολλούς φορούς ανθρώπους. Ως επάγγελμα. Περνάει πολλές ώρες στο γυμναστήριο, φαίνεται, και είναι πολύ αυστηρός με τη διατροφή του. Είναι άνδρας κυνηγός. Όπως ο ίδιος δηλώνει και θέλει πάντα να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν αντέχει την εγκαταστασία και ενοχλείται όταν πειράζουν τα πράγματά του. Χρήστος Βαρουξής. Είναι 22 χρονών, κατάγεται την Καλαμάτα, ωραίο λάδι, και μένει στον πύργο Ηλίας. Είναι απόφυτο σχολή τουριστικών. Φύγε, μην πει τίποτα άλλο, φύγε, πάμε στα επόμενα. Οκ, okay, ναι. Είναι από την Καλαμάτα και ζει στον πύργο Ηλίας. Άστο, κατά την καλή περίπτωση. Γεροκωνσταντή. Ναι. Την κατάλαβε. Όχι. Α, οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι. Αυτή την έδειξε να κάνει μπάνιο χθε. Να κάνει ντου. Κάτσε. Μπρεδά. Τι ωραίο σκάσιμο που έχει. Λοιπόν. Έχει μεγαλώσει η Νότια Αφρική, είναι ηθοποιός στο επάγγελμα, αλλά και plus size μοντέλο στη σχολή γαλλοτεχνών. Απόλυτα απελευθερωμένη, το μήνυμά της είναι body positivity. Oh έτσι. God. Μαζί της είμαι. Ενθουσιώδης, κοινωνική και χαμογελαστή, δεν ξεχνάει το στόχο της να βγει νικήτρια του Big Brother. Είμαι μαζί της, γιατί όπως έχω πει, έτσι, κάντε παρέα με χονδρούς ανθρώπους και δεν υπάρχει να μην γελάσετε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν υπάρχει, δηλαδή 9 στις 10... Ο χοντρός, και δεν το λέω για κακό, το χοντρός, όπως θέλετε παράδειγμα. Άλλη λέτε, άλλη χοντρή, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Έχει χαβαλέ, τελείωσε, δεν υπάρχει, σε 9 στις 10 φορές. Και εμείς που είχαμε ένα πήγε αδυνάτησε. Ντροπή. Έσχος. Ντροπή. Αδελφέ μου. Σοφία Δανέζη, 32χρονη Σοφία Δανέζη, είναι τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρη Πανταζή, Θάνο Πετρέλη. Ναι, και άλλους. Σίγγλ δυναμική και φιλόδοξη θεωρεί πως με τον Big Brother βρήκε το κλειδί. Όπως λέει και ένα τραγούδι της. Καλό. Για να αναγνωρίσει, λέει, ναι, για να γνώσει μια επιτυχημένη καριέρα στο τραγούδι. Ναι. Ζάκη Ιωαννίδης. Ναι. Ο περιπετειώδης Ζάκη. Περιπετειώδης. Αναφέρει η περιγραφή του. Είναι 30 ετών, μένει στην Αθήνα και εργάζεται ως personal trainer. Μεγάλο πειραχτήρι, μπαίνει στο Big Brother με σκοπό να μας ψυχαγωγήσει με την τρέλα του. Οι συγκάτοικοι μπορούν να μείνουν ήσυχοι, του αρέσει να πειραματίζεται στην κουζίνα. Οπότε προβλέπει να γίνεται ο σεφ της παρέας. Θέμης Κανέλος. Θέμης Κόρν. Και οι ακτιβιστής. Στηρίζουμε φουλ. Λοιπόν, ο Θέμης μένει στην Αθήνα με τους γονείς του. Από πολύ μικρός του άρεσε το μακιγιάζ και στους άλλους και επάνω του. Και στο σπούδασε το έκανε επάγγελμα και το συνδυάσε με το κανάλι του στο YouTube. Έτσι. Αρκετές φορές έχει ακούσει επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του, αλλά όπως ο ίδιος λέει, δεν δίνει σημασία. Το μόνο πράγμα που θα τον ενοχλούσε μπαίνοντας στο σπίτι του Big Brother είναι να τον κρίνουν για την εμφάνισή του και μαζί για το χαρακτήρα του. Μαζί του στηρίζουμε Θέμη Κόρν. Ράνια Καραγιάννη, 28 ετών, κατάγεται από τη Βέρεια, ναι, και είναι αγρότησα. Ζει με την οικογένειά του στο Κεφαλοχώρι. Ένα χωριό 500 κατοίκων, όπου καλλιεργούν ροδάκινα για ακτινίδια. Α, εντάξει, οπότε βγήκε σπορά και τώρα πήγε στον Big Brother. Okay. Εκρηκτική... θα σου έλεγα τα χασταχωράφια ποιο είναι. Α, να γεια. Η εκρηκτική αγρότησα κατεβαίνει συχνά σε διαδηλώσεις των αγροτών με το τρακτέρ τη για να υπερασπιστεί. Κάτσε, περίμενε. Ωραία, εδώ είμαστε. Για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Πιστεύει πολύ στο Θεό και στο χέρι τη έχει τατουάς με τη φράση: αν δεν γεννιόμουν Ελληνίδα, να μην γεννιόμουν ποτέ. Όπως λέει η ίδια. Είναι μια γυναίκα δυναμική, έξω καρδιά και ο άντρας των ονείρων της θέλει να μοιάζει με τον πατέρα της. Μπαμπά σου, λοιπόν. Δημήτρης Κεχαγιάς. Μιλάω ή συνεχίζω. Ναι, ναι. Απλά είναι πάρα πολύ, είναι καμιά κοσαριά. Πάμε σε πιο τέτοιες. Η Ράισα Κόντι. Η Ράισα είναι 23 ετών. Ράισα. Ράισα, ναι. Και είχε καταγεί την Αλβανία, έρθει στην Ελλάδα πριν από 7 χρόνια. Επιζητά τον έρωτα, αλλά κυρίως θέλει να κερδίσει ο Big Brother για να αποδείξει σε όσους δεν την πίστευαν. Τι δίνει το Big Brother φέτος, ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Δίνει κανένα κατοστάρι. Πρέπει να. Κάτι, 50%. Εάν μπορούσε να δημιουργήσει ένα νόμο, θα τιμωρούσε αυστηρά όσους κάνουν bullying. Ναι. Χρήστος Μακρύδης. Αδιάφορο. Αδιάφορο. Από τη Σκίδρα. Α, θα ρωτήσω. Α, αυτός είναι τέτοιος. Πρώην αντιδήμαρχος.
Παντρεμένος με κόρη μόλις 2 ετών, έχετε τελείωσει αντιδήμαρχο στην προηγούμενη τετραετία. Έτσι. Μπαίνει με στόχο να κερδίσει ψηφοφόρους στις επόμενες εκλογές. Ναι. Ραμόνα Μοροθάνου. Αχα. Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρουμανία και είναι 37 ετών. Έχει σπουδάσει ιστορία τέχνης στη χώρα της, αλλά στην Ελλάδα εργάζεται ως beauty artist και ως πρωτομοντέλο. Μικρότερη ήταν πρωταθλήτρια στο τένις. Μάλιστα ήταν στους 10 καλύτερους παίχτες της Ρουμανίας. Όποιος την δει, δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει το σήμα κατατεθέν της, τα άπειρα τατουά σε όλο της το σώμα. Και πάμε στην παίκτρια που θέλει ένα χειροκρότημα, γιατί έχουμε ή τη ξέρουμε. Ποια είναι? Ή ξέρουμε άνθρωπο του περιβάλλοντός της. Χριστίνα Ορβανίδου. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε με Χριστίνα και Θέμη Κόρμα. Αυτούς τους δύο είμαστε. Δεν μου αρέσει να χάνω παιχνίδι. Έτσι μας συστήθηκε η επαγγελματίας παίκτρια πόκερ Χριστίνα Ορβανίδου. Είναι 35 ετών, προέρχεται από πολύτεχνη οικογένεια, μάλιστα. Έτσι. Και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική μέσα στο σπίτι. Αυτό που θα εκνευρίσει τους άλλους συγκατοίκους είναι η ακαταστασία της. Επιβεβαιώνω ότι άλλα πράγματα όμως τα οποία, που έχω. Τα οποία τα ξεπερνά, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις κάτι άλλο πάνω και ξεπερνάς με το σίγουρα, ότι μπορεί να είναι κατάσταση. Σίγουρα, σίγουρα. Ο Νικόλας Παπαύλου φαίνεται λίγο αδιάφορος, άρα τον προσπερνάω και αυτόν. Είναι γκέι ακτιβιστής όμως και πρέπει να το τονίσουμε. Ναι, βέβαια. Με έχετε μπερδέψει. Περίμενε. Γιατί χθες εγώ το χαζό έβλεπα. Δεν είναι ο Θέμης Κόρνο γκέι ακτιβιστής? Όχι. Έχουμε και άλλον. Έχουμε και άλλον γκέι. Μάλιστα. Που είναι ακτιβιστής. Σίγουρα θα κάνει μεταξύ τους, γιατί είναι γνωστό ότι. Μένει στο Παγκράτη. Γενικότερα. με τα τρία του σκυλιά και διαχειρίζει τα κινήτα για γνωστή πλατφόρμα ενοικίασης. Μπράβο. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα του και μάλιστα ο στόχος του είναι να της αγοράσει σπίτι με το χρηματικό έπαθλο του Big Brother. Επίμονος εκπληκτικός. Στην βάλει ένα από τα BNB. Τζέι Προτζάν. Ναι. Ο Τζέι είναι 24 και κατάγεται από τον Μπαγκλαντές. Ιδιοκτήτης ειδικού εστιατορίου και έχει τρέλα με το TikTok. Αγαπημένο του χόμπι. Είναι TikToker δηλαδή. Ο σχολιασμός στα social, οπότε βλέπει τον Big Brother ως επέκταση του χόμπι του. Θεωρεί τις Ελληνίδες πιο όμορφες γυναίκες. Σχολιάζω στα social media. Δημήτρης Πυργίδης, 36 ετών, κατάγεται Θεσσαλονίκη και είναι επιχειρηματίας. Κάτι μου λέει το επιθετό του. Η κεντρική του εμφάνιση και η έντονη προσωπικότητα ήταν αυτό. Είναι με το τέτοιο, με το μαλλί το περίεργο. Προσέχει τη διατροφή του και στο παρελθόν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το modeling. Έχει αδυναμία στα ακριβά γρήγορα αυτοκίνητα αλλά και σε εντυπωσιακές γυναίκες. Όπως ο ίδιος λέει, δήλωσε με το YouTube Big Brother για να προκαλέσει το χάος. Γρηγόρη Τσεκούρας, απόφυτος Πολυτεχνείου. Λοιπόν, πολιτικός μηχανικός με το δικό του γραφείο στη Μύκονο. Κοινωνικός δυναμικός δραστήριος, κερδίζει λίγο κάτι με τη Μύκονο, αλλά και ακατάστατος. Γιατί δεν τονίζω αν είναι κατάστατος ή όχι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Εντάξει, σε ένα σπίτι πάνε να μείνουν. Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Μην τα βάλει κανείς με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη, είναι δικηγόρος λέει εδώ πέρα το φωτογραφικό της. Η 36χρονη κριτικιά δηλώνει παρομητική, αυστηρή και λίγο ζηλιάρα. Όνειρό της είναι να κάνει ένα παραδοσιακό κριτικό γάμο και τον γαμπρό τον θέλει ψηλό με ωραία μάτια. Έξυπνο και με χιούμορ. Τι άλλο θες δηλαδή. Δεν ζητάς πολλά. Είσαι ένας πολύ απλός άνθρωπος ενδεχομένως, θα λέγαμε. 100%. Θα τον βρει άραγε στο σπίτι του Big Brother. Αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Έχει ψωμάκι η δουλειά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πες το να αναλύσεις το Big Brother τώρα, δηλαδή... Σε φύλλα δεν είναι, ρε ψηλέ μου. Εντάξει, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά τώρα, εντάξει, το θεωρώ κάπως λίγο... Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν σου αρέσει, είμαστε το καταλαβαίνω. Είμαστε στην κορύφωση των σκληρώσεις γενικά. Λοιπόν, καταρχήν, είμαι από τους... αυτούς που λέγαν πάντα ότι η φύρα είναι να παίζουν πέντε, γιατί τις διαιρέσεις θα προσέχεις πάντα, δια πέντε. Όταν ο Πάκο πήρε την τρίτη θέση στο Champions League, η διαίρεση χάρη στη μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού έγινε δια τρία, δια τέσσερα, δεν θυμάμαι. Μία θέση κοστίζει στη διαίρεση, ξέρετε πολύ καλά, δεν ξέρω αν ξέρετε μαθηματικά ψηλό. Μέτρια προς το καλό. Μέτρια. Αλλά η διαίρεση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε με τη Ρίεκα, τώρα το μάθα από εσάς. Όσο για το φίλο που αναρωτιόταν, ρε παιδιά, με πώς θα παίξουμε, τον πληροφορώ ότι ο Άρης είχε απουσία τόσο χρόνο, όπως και όφη. Η ΑΕΚ, ας πούμε, γλίτωσε ένα γύρο, λόγω κάποιο μαθό μου συγκέντρωσε τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό παίζει με δύο. Και πάλι καλά, γιατί υπάρχουν κάτι ονόματα. Δηλαδή, όπως λέγαμε πριν για υπερβάσεις τρομερές, η Ριέκα, δηλαδή η Γρανάδα να είναι η Ισπανική σχολή. Καλή η Ισπανική ομάδα. Σχολή, όπως κατάλαβα, Γρανάδα. Αλλά ναι, δηλαδή ένα μεγαθύριο πρέπει να το, θα το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, έχει να αντιμετωπίσει η ΡΕΜΣ. Ή μια ακόμα έτσι, Γρανάδα όχι, και έπεσε με τη Ριέκα τελικά. Εκτός έδρας θα μου πεις. Ρέμς. Η Ρέν είναι η ομάδα που έχασε 5-1 στην Τούμπα με... Η Ρέμς είναι ομάδα Europa League. Μπράβο. Οκ. Εντάξει.
Η Ρεν έπαιξε το 2008 με το Γεσεμάκι, δύο σκόρερ με ανάποδο ψαλίδι, Μοσχοβίτη. Έτσι, ναι. Στην Τούμπα. Αδιάφορο ναι. παιχνίδι βέβαια. 5-1 έχασε στην Τούμπα. Λοιπόν, για το φίλο δηλαδή που αναρωτιόταν, πρέπει να περάσει τρεις ομάδες, φίλε, για να πας play-off και μετά να μπεις σε ομίλους. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Δύο για να πας play-off ναι. και μετά μια ακόμα σε play-off για να πας στους ομίλους. Τρεις για να μπεις στους ομίλους, ναι. Δύο προκριματικούς και έναν play-off. Ναι, τρεις γύρους δηλαδή. Ναι. Και μετά πας ναι. σε ομίλους. Ναι. Δηλαδή ο μόνος φάρος, δηλαδή ο Ολυμπιακός απορώ, ρε παιδιά, τι βουντού, βουντού, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βουντού, βουντού. Ακόμα και χρονιές παλιότερες, έπαιζε ρε παιδί μου, απέκλεισε κάτι, δηλαδή έκανε μεγαλύτερη προσπάθεια, απέκλεισε. Ρε, να σου πω λέω κάτι τώρα, ωραία, ως πρωταθλητής παίζει τον ένα προκριματικό γύρο, το όχι, τα play-off βολέψανε τον... και δεν είναι και η βαθμολογία του, του βόλεψαν και οι κληρώσεις, μπορούσε ας πούμε να παίξει. Ρε, φυσικά, φυσικά. Μα το κομμάτι της κλήρωσης είναι αυτό το οποίο κάνουμε κάθε καλοκαίρι και με τον ΠΑΟΚ το έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Η κλήρωση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τη Φενέρμπαξε. Είναι, είναι και τύχη, είναι 50-50, τύχη και ικανότητα ναι. η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ για να παίξει το 2010 που πέρασε ο Μίλους, που έκανε ναι. τη μεγάλη υπέρβαση στα play-off ναι. με τη Φενέρμπαξε, είχε αποκλείσει δύο ομάδες, το θυμάσαι καλά, ή μία πριν. Νομίζω μία πριν. Νομίζω μία, δεν θυμάμαι πια. Γιατί, άρα είχε βαθμολογία. Γιατί, γιατί είχε αφάνεια, είχε μεγάλη. Γι' αυτό δεν θυμάμαι πια. Και επίσης, και νομίζω ότι από τότε έχει αλλάξει το σκηνικό με τα προκριματικά και με τους πιθανούς αντιπάλους. Έχει γίνει πολύ πιο μπερδεμένο πλέον σε σχέση με πριν. Πριν ήταν πιο ξεκάθαρο πριν κάποια χρόνια. Τέλος πάντων. Okay. Οπότε μην μας φαίνεται παράξενο. Δηλαδή οι τρεις γύρες αυτοί. Και οι καλύτεροι των προσδοκιών πιστεύω είναι ο Ολυμπιακός ομίλους Champions League. Η ΑΕΚ ο Μίλος Europa Link, ο ΠΑΟΚ ο Μίλος Europa Link και για τον Άρη ρε παιδιά, δεν το λέω καμία σχέση τώρα με αποδικήσω, καμία σχέση. Το βλέπω δηλαδή πρέπει να κάνει την υπέρβασή του, αν περάσει η Ριέκα, μετά θα αντιμετωπίσει τη Γρανάδα. Ναι. Εκεί θα παίξει όλα τα λεφτά. Όχι τη Γρανάδα. Όχι, δεν παίξει τη Γρανάδα μετά. Δεν το ξέρουμε θα παίξει με τη Γρανάδα μετά. Αφού η Γρανάδα παίζει με ένα λοιμό μου, ρε. Δεν έχει σχέση, ρε. Όχι, ρε, η Γρανάδα ήταν τώρα. Όχι, έχει οριστεί, έχει οριστεί. Μαζί με τη Ριέκα. Η Γρανάδα ήταν τώρα, ρε. Ναι. Η Γρανάδα ήταν τώρα, ήταν το ζευγάρι Τέου και Γρανάδα, η Ριέκα ναι. και η Ρέμς με τη Σερβέτ. Ναι, άρα θα αλλάξει το ζευγάρι που θα περιμένει ο Άρης μετά πάλι, δηλαδή, αν περάσει η Ριέκα. Μετά έχει πάλι κλήρωση. Αλλά θα παίξει σε βουνό, ενώ δηλαδή, θα παίξουν μια πολύ σοβαρή, δηλαδή από... Τα αθλήματα προηγουμένα, δηλαδή αυτά πέντε και να σου κάτσει μια Αυστριακή, εγώ σου λέω, εντάξει. Ποια Αυστριακή, έτσι λέει, είναι η τρίτη. Δεν σημαίνει ότι θα πας απλά και θα παίξεις μια ομάδα από Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, μπορεί να σου κάτσει μια άλλη, όπως το 10 που σου κάτσει η Αύστρια, ας πούμε, και πέρασες, εντάξει. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι φιλολογικά βέβαια. Αυτό ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε λίγο, θυμίστε μου, αν ξέρετε, η νίκη στο Europa Link δίνει πόσους πόντους, 300. Πόντους δεν θυμάμαι, λεφτά νομίζω για 300 ευρώ είναι. Άσα λεφτά. Ναι. Η ισοπαλία είναι 190 χιλιάρια και η νίκη είναι γύρω στα 380 με 4. Ναι. Κατοστάρικα. Ναι. Άσα τις προκρίσεις, μιλάμε σαν νίκες και ισοπαλίες. Ενώ στο Champions League η νίκη είναι 1,5 εκατομμύριο και η ισοπαλία είναι 1 εκατομμύριο ή 800 χιλιάρια. Ναι. Δηλαδή, κούτσου κούτσου στο γύρο πάλι εκεί, παιδιά, μην το γελάτε. Δηλαδή, μπορείς, δηλαδή, πέρα από τις μεταβάσεις από προκρίσεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, όποτε έπαιζε με επική εποχή Ζαγοράκη, μάζευε 11 πόντους, ρε παιδιά. Σαπτόρια, Φιωρεντίνα έχει πάρει ένα χ στο 93 με φάουλ, που ισοφάρισε η Φιωρεντίνα, και μια ένα διπλό με τον, δηλαδή. Ναι. Ήταν βαθμοί, ήταν χρήμα και δηλαδή έπαιζε μέχρι το Δεκέμβριο ναι. με τον Μάκρο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Να σε καλά, ψηλέ μου, για να πάμε και στον επόμενο. Να σε καλά. Bye. Φιλιά, τσάω. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, γεια σου, παιδιά. Χαίρετε. Χαίρετε. Έλα, επειδή ο ψηλός ξεχνάει. Ναι. Το 2010 ξεκινήσαμε προκριματικά Champions League με τον Άγιαξ. Το 1-1 και το 3-3. Με το Σουάρες τότε. Και αφού άναμπρα, που το είχαμε πει και τις προάλλες. Ναι, ναι. Θα γεννήσει η γυναίκα του, το λαγοπόδο, δεν θα γεννήσει. Ναι. Έκανε τη ζημιά και έφυγε. Και μετά καπάκι, αφού αποκλειστήκαμε, πήγαμε προκριματικά Champions League. Παίξαμε έναν αγώνα με τη Φενέρ και πήγαμε σε ομίλους. Europa League, ναι, Europa League. Ένα ήταν ναι, εκείνο. Ναι, έναν αγώνα, ναι. Ένα ήταν.
Αφού ξεκινήσαμε από Champions League. Α, ναι, σωστά. 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 Και μετά ήταν, ναι, και ήταν εκείνη η χρονιά που έπρεπε να πει οπωσδήποτε στου ομίλου και τέτοια, ναι. Σωστά. Δίκιο έχεις. Ναι, ενώ το... από προκληματικά την πατήσαμε και πέρσι και μια φορά ακόμα, ναι, το 2003 που παίξαμε με τη Μακάμπη. Ναι, με το Δελτίο. Με το Λιάσο το Λουκά. Ναι, μπράβο, και μετά μα έτυχε η Αλκμαρ. Πολύ δυνατή ομάδα και αποκλειστήκαμε. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε άτυχοι. Από παρόλο που αποκλειματικά τσάμπερ να παίξουμε μια μικρή, τυχαίνανε μεγάλες. Εκτός από την περσινή, την Μπαρτισλάβα που μπορεί να έχει ένα ευρωπαϊκό κύπελο, αλλά το πήρε επί της Μπαρτσελόνα το 69. Ναι. Είπαμε, γιατί εσύ Μοσχοβίτη, αν παρακολουθείς πρώην ανατολικό μπλοκ, ήταν αυτή χιλιόμετρα μπροστά από εμάς. Ναι. Μπλοκ. Είπαμε, τότε ήταν πολύ δυνατή στο μαζικό αθλητισμό. Ήταν πολύ δυνατή και χωρίς ξένους. Έτσι. Γιατί ήταν καθαρά επαγγελματίες. Με μισθούς, ξέρεις, πολύ μικρούς. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα εμείς. Είπαμε και χθες με την Μπενφίκα, εντάξει, αυτή είναι η μοίρα μας. Ένας αγώνας είναι. Τις λίγες ελπίδες που έχουμε. 11 αυτοί, 11 εμείς και τα γνωστά. Ναι, εντάξει, αυτό άστο. Εντάξει. Άμα φτάσουμε τώρα να λέμε το 11. Εντάξει, είπαμε, μεγάλη ομάδα. Είναι, δεν είναι top, αλλά είναι μεγάλη ομάδα. Κοίταξε, δεν είναι top στην Ευρώπη, αλλά είναι εκεί γύρω. Εκεί, κοντά σε θέσεις top. Και, κοίταξε, και το κακό με αυτές. Το κακό με αυτές, ξέρεις ποιο είναι, είναι ότι είναι και οι οργανισμοί τους πρωταθλητές, ρε παιδί μου, καταλαβες. Δηλαδή η Μπενφίκα, για παράδειγμα, κάπου διάβαζε ότι έχει κανένα 36 πρωταθλήματα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή η νοοτροπία της πίεσης, στο πρωταθλητισμό, στην επιτυχία. Που και ο Ρασβάνε, ναι, δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, ναι, στο DNA τους, πώς να το πούμε. Εντάξει, είναι και ομάδα πρωτεύουσα, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Δεν γίνεται ομάδα πρωτεύουσα τους μεγάλες, αν είναι μικρή. Δεν γίνεται. Ναι. Σε οποιαδήποτε χώρα να πας, οι ομάδες πρωτεύουσα κάτι κάνουν. Αν εξαιρέσεις λίγο την Ιταλία. Εντάξει, απλά η συγκεκριμένη είναι όπως και να το κάνουμε και καλή ομάδα και με προσθήκες σημαντικές, ναι, και όλα αυτά. Εμείς πόσο χρόνο γίναμε παιδιά, εντάξει, από την Μπενφίκα δεν έχουμε πάει τίποτα. Πάει να πάρει τίποτα, με τα καλά μεταξύ τώρα. Ναι. Από την Πόρτο εγώ έχω δει δύο πρωταθλητριών και ένα κυπελούχον. Ναι. Ένα πρωταθλητριό μάλλον, ένα Champions League και ένα κυπελούχον. Ναι, ναι. Δεν έχω δει τίποτα, έχω δει ένα χαμένο τελικό μόνο. Ναι. Εντάξει, τώρα είπα, μεγάλη ομάδα είναι, αλλά δεν είναι και top. Τώρα για τον Άρη, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης μέχρι τα ημιτελικά θα φτάσει, την περάσει την Τριάκα. Μακάρι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι δύσκολος αντίπαλος, αλλά είναι διαχειρίσιμος αντίπαλος. Ναι, 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 είναι. Είναι. Απλώς εκεί να μην το τύχει μεγάλη ομάδα. Αν το τύχει μεγάλη ομάδα, δεν έχει καμιά ελπίδα. Γιατί η μεγάλη ομάδα θα πάρει και σφυρίγματα. Εντάξει, άμα πας τώρα και παίζεις πάνω σε καμιά Μίλαν. Ναι, δηλαδή αν πάει τέτοιο στυλ, παιδιά. Μετά θες το θαύμα. Δεν πανάχει ό,τι θέλει και βάρ και ξεβάρ. Το σφύριγμα που θα θέλει, ναι, η ομάδα, η μεγάλη ομάδα. Αλλά να σου πω αυτό που είπα και σε κάτι γνωστούς μου, ψάχνανε σήμερα για Κροατία και τέτοια. Καθίστε να περάσουμε τους Ουκρανούς. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τους Κροάτες και βλέπουμε. Γιατί ώρες-ώρες βλέπω μια νοοτροπία ότι περάσαμε τους Ουκρανούς. Περιμένετε. Εγώ σου το είχα πει και άλλη φορά. Οι Αριανοί είναι το Παοξίδης μερικά πριν μερικά χρόνια. Δεν υπολόγισαμε κανέναν. Μην βιαζόμαστε. Θα έρθει Κόλος Κοβαλίφκα, σε κάνει κανένα 0-1, κατρέχουμε και δεν φτάνουν. Ναι, έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Αυτά είναι... Με την Μπρατισλάβα, εμείς μπορούσαμε να πάρουμε το 0-0 και να περάσουμε εδώ. Εντάξει, είπαμε. Καμιά φορά ενώ με την Άγιαξη ήμασταν πάρα πολύ καλοί, με την Παρατσάβα δεν ήμασταν καλοί. Και είναι και φυσιολογικό όταν δεν είσαι τόπο ομάδα και είσαι μια μέτρια ομάδα. Για τους άλλους μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ τεράστιος, για μένα είναι μια μέτρια ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά. Να σε καλά. Τώρα αν καθόμαστε και παραμυθιαζόμαστε, ναι, και λέμε, ναι, ότι τι κι αν Μπενφίκα και ιστορίες. Ναι. Θα μας έχεις πάει κανένα ντόρτι. Α, μπράβο. Μαζεμένα πάντα, τέλος μαζεμένα. Πάντων, παιδιά. Να είσαι καλά και να πάμε, ναι, και στον τελευταίο, φιλιά. Αυτά, παιδιά, χαιρετώ. Ναι, να είσαι καλά. Καλά. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Τελευταίος, ναι. Καλησπέρα, καλό μήνα. Έλα, ρε Σάβα, καλή μόνο με σένα να πεις σήμερα. Δεν γινότανε. Τι έγινε. Καλά. Τι έγινε. Τι έγινε, φίλε. Πώς είδες τις σκληρώσεις. Όλα κομπλέ, φίλε. Όλα κομπλέ. Μια χαρά είναι. Και οι δύο θα προκριθούν. Εντάξει, ναι, όλα, ναι, με λιγάλα. Γιατί είναι σιγά τα ονόματα τώρα. Εντάξει, ο Άρης σίγουρα είναι πιο εύκολο έργο, αλλά και εμείς θα προκληθούμε άνετα. Να μην έχουμε παράπονα την κύριε Μοσχοβητή. Αισιόδοξος. Αισιόδοξος. Τι να κάνουμε, αισιόδοξος. Εντάξει. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πούμε, να σκύψουμε το κεφάλι και εντάξει. Όχι βέβαια. Α, μπράβο. Ένας αγώνας είναι και τελείωσε η δουλειά. Άναγε σου. Και τελείωσε. Και εγώ αυτά, 1-0, ύστερα φέρω εγώ τα λεωφορεία, κάνουμε ένα μπετόν εκεί πέρα, δεν περνάει τίποτα και τελείωσε η δουλειά. Πάρε μου λίγο το 3, το άστε λίγο να έρθει. Πάρε λίγο το 3. Πάρε λίγο το 3, άρε λίγο να έρθει, κάτσε εδώ πέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, καλό μήνα. Καλό μήνα, Σάβα μου, να είσαι καλά. Να έχουμε και όλα καλά. Α, έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μια και χαρά.
και με τον σταθερό φίλο τη εκπομπή, τον Σάββα. Έτσι. Κλείνουμε νομίζω και για σήμερα. Πάει και η τρίτη, Νίκο, για μένα. Έφυγε, Νίκο. Εσύ έχει ακόμα. Μια μισή ώρα ακόμα έχει. Έτσι. Με τη νούμερο ένα ασπρόμαυρη εκπομπή, θα έτσι, λέγαμε, στα Ριτζιανά τη πόλη. Εντάξει. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να ενημερωθεί για τον Μπάουκ, θα βάλει 7,5 ώρα στον αθλητικό Λίμπερο, πάει 24. Άρα πολύ σωστά τα λες, φίλε, καλά. Θα ακούσει εκεί πέρα γύρω στις 7 παρά τον επιτελάρχη να βγαίνει καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, πάει 24. Κασέμπιαν παίζει από πίσω κτλ. 8 η ώρα θα βγαίνει ο Στέλιος να λέει πάλι γιατί πέσαμε την Μπενφίκα. Όχι, εντάξει, τα τράσιμα. Τα είχαμε πει εξ αρχής. Α, τα είχαμε πει, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, πάει 24 μέχρι και τις 9. Μπόλικο ψωμί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μαθαίνω πράγματα γενικότερα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Μία η ώρα θα έρθει τίποτα αύριο. Τι έχει? Μία η ώρα θα έρθει. Ποιο? Ανάς Χατζόπουλος, φίλε. Λείπει ο live stream μας και αύριο να τρέχουμε τα κινητά τώρα αύριο. Πίκρα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλησπέρα, δηλαδή πάμε να ακούσουμε τον. Καλησπέρα, καλό καλησπέρα. Έχει ο Ηρακλής την ίδια ώρα. Ο Ηρακλής ΑΕΠ. Αμπελοκήπων. Η τροϊκά αύριο θα πληρωθεί δηλαδή για την εκπομπή. Ίδια ώρα είναι. Ίδια ώρα. Τι πρωί έχει πιστεύει περισσότερο? Δεν ξέρω, φίλε. Θα αποφασίσουν οι υπεύθυνοι. Εμείς είμαστε στρατιώτες του ρεπορτάζ, Νίκο. Ούζα. Ακριβώς. Ό,τι αποφασίσουν οι υπεύθυνοι. Σωστό. Δεν με χαλάσει εμένα να παίξει ο Ηρακλής περισσότερο πάντως. Δεν έχουμε live stream. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ναι, δεν είναι και τίποτα. Θα ζήσω. Δεν θα παρεξηγηθώ στην ΚΑΕΠΑ, πιστεύω. Ναι, οκ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πάει 24, δεν αλλάζετε σταθμό. Εννοείται, μένετε εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4.